Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Απολαμβάνουμε να παρακολουθούμε αυτές τις πολύ ιδιαίτερες εικόνες, διότι το δικό σας το καρναβάλι, η δική σας η εκδήλωση, έχει κάτι το διαφορετικό. Έχει ως κύριο στοιχείο το υγρό στοιχείο. Είναι αυτό που δίνει μια ξεχωριστή ταυτότητα στον Άγιο Νικόλαο. Έτσι, έτσι είναι. Κάθε φορά προσπαθούμε να δημιουργούμε καινοτόμες δράσεις, δράσεις που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά, αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου μας, τους ανθρώπους, και νομίζω ότι σήμερα, μετά από 3 χρόνια που επιστρέφει το θαλασσινό καρναβάλι, που είναι το μοναδικό νομίζω που γίνεται στην Κρήτη, έδωσε μια άλλη νότα, μια άλλη ομορφιά, μια άλλη πρόταση νομίζω για τις αποκριάτες εκδηλώσεις που γίνονται στο νησί μας. Και είναι η δεύτερη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που πραγματοποιείται από το 19, έτσι δεν είναι? Να μας πείτε λίγο ποιο είναι το αρχικό, ποιο ήταν το αρχικό ερέθισμα για αυτή την ιδέα. Γενικότερα είμαστε ένας Δήμος και σαν ΠΑΟΔΑ προσπαθούμε να σκεφτόμαστε δράσεις έτσι διαφορετικές. Το συζητήσαμε, θέλαμε να βάλουμε τη δικιά μας πινελιά σε αυτές στο καρναβάλι. Δεν είχαμε καρναβάλι, το πρώτο φορά το κάναμε το 18 και το 19 είπαμε να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Λίγο πριν το κορονοϊό σταμάτησε, δεν το καταφέρουμε να το κάνουμε το 20 και επιστρέφουμε μετά από 3 χρόνια. Με πολλή όρεξη, με πολλή διάθεση, με ωραίες ιδέες, και νομίζω ότι ο κόσμος που βρέθηκε εδώ, αλλά και όσοι το παρακολουθήσαν ζωντανά από το Crete TV και όχι μόνο και από τα site, νομίζω το απολαύσανε. Κυρίαρχο στοιχείο είναι η πρωτοτυπία εδώ σε κάθε περίπτωση και ο κόσμος το αγκάλιασε θερμά. Είναι μια μοναδική εικόνα όλη αυτή η παρέλαση των σκαφών, είναι μια εθελοντική δουλειά, έτσι? Έτσι είναι μια διοργάνωση του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου. Όμως δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν ήταν και υποστήριξη του Συλλόγου Εραστεχνικών Αλλιών, όλων των εθελοντών, όλων των ανθρώπων που βοηθήσανε, του κ. Δημήτρη του, που φέραν τα σκάφη τους, όλος ο κόσμος, mm-hmm. που πραγματικά αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια. Και περάσαν και αυτοί καλά, γιατί ο σκοπός μας στο καρναβάλι είναι να περνάμε καλά. Και το είχαμε ανάγκη μετά από 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια. Κλεισούρας να πω, ο κόσμος το αγκάλιασε πάλι και συνεχίζουμε, γιατί και αύριο στον Άγιο Νικόλα έχουμε τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Νομίζω έχουμε κάνει το καλύτερο ζέσταμα και περιμένουμε τόσο τους καρναβαλιστές αλλά και τους επισκέπτες που θα επιλέξουν τον Άγιο Νικόλα να διασκεδάσουμε, να χαμογελάσουμε, να διώξουμε τη μιζέρια. Και όση ώρα μας μιλάτε και μας μεταφέρετε το κλίμα, εμείς παρακολουθούμε τις όμορφες εικόνες. Τι προηγήθηκε δηλαδή στον Άγιο Νικόλαο. Ο καιρός σας έκανε σήμερα το χατήρι, η θάλασσα είναι υπέροχη. Όλα αυτά λοιπόν βοήθησαν στο να παρακολουθήσουμε αυτή τη μοναδική εικόνα. Αύριο, όπως είπατε, στις 3 είναι η μεγάλη παρέλαση. Μιλάμε για 1000 και πλέον καρναβαλιστές στο σύνολο, έτσι δεν είναι, κύριε Αλεξάκη? Ναι, μέχρι εχθές είχαμε υπολογίσει γύρω στα 1500 μας είχαν ενημερώσει ομάδες, αλλά καταλαβαίνετε ότι επειδή ζούμε στην Ελλάδα, η τελευταία στιγμή όλοι προσπαθούν να πούν. Υπάρχουν ομάδες που είναι πιο χαλαρές, να πω, στο ντυσίμα και στο θέμα του καρναβαλιού. Άρα όλοι μέχρι τελευταία στιγμή μπαίνουμε σε ομάδες, διασκεδάζουμε και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάντως εντυπωσιακός ο αριθμός, με δεδομένο ότι ο Άγιος Νικόλαος δεν έχει μακρά παράδοση στο καρναβάλι. Προσπαθεί όμως με πάρα πολύ όμορφο τρόπο να δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα. Υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να τονίσετε προς τους εκδρομείς που είναι να μετακινηθούν προς τον Άγιο Νικόλαο, είτε αργότερα σήμερα το βράδυ είτε αύριο? Έτσι είναι. Έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να δημιουργούμε εκδηλώσεις, ενισχύουμε, προσπαθούμε να ενισχύσουμε τόσο τον πολιτιστικό αλλά και τον αθλητικό τουρισμό. Η καινοτομία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μας, μας αρέσει, έχουμε καταφέρει και έχουμε χτίσει με πολύ κόπο αλλά με πολύ όρεξη και δουλειά ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ απαιτητικές εκδηλώσεις όπως αυτή που είδατε πριν από λίγο. Πάντα το λέω, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, άρα κάθε φορά θέλουμε να βάζουμε την πινελιά μας. Οι συνεργάτες μας είναι πολύ καλοί και γνωρίζουμε ένας τον άλλο. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που είδατε πριν από λίγο. Mm-hmm. Και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να κάνουμε ακόμη σημαντικότερα βήματα πρόοδου. Λοιπόν, κλείνοντας, πρέπει να επισημάνουμε κάτι προς τους εκδρομείς σε ό,τι αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις? Κύριε Αλεξάκη, δεν ξέρω αν με ακούσατε. Ναι, συγγνώμη.
Δεν σας ακούω. Ωραία, θα βλέπετε το πάρτι, συνεχίζεται πίσω, ο κόσμος δεν έχει φύγει. Έτσι. Και λίγο δεν ακούμε καλά. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία. Κλείνοντας μια κουβέντα, αν θέλετε να εφιστήσετε την προσοχή στους εκδρομείς σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αν υπάρχει κάτι που πρέπει να γνωρίζουν. Ναι, ναι, νομίζω ότι επειδή το από νωρίς θα κλείσει η πόλη του Αγίου Νικολάου, έχουν δρομολογηθεί σε τρία σημεία στην περιοχή της Αγίας Άνοιας, στο παλιό Δημαρχείο, στο πρώτο γυμνάσιο, ώστε ο κόσμος μπορεί να παρκάρει εκεί τα αυτοκίνητά του και θα υπάρχει δρομολόγιο του ΚΤΕΛ, το οποίο θα μπορεί να παίρνει τους επισκέπτες από τις 1 η ώρα μέχρι τις 2 που θα κλείσει η πόλη, για να μπορέσουν να έρθουν με ευκολία στο κέντρο και στο λιμάνι, ώστε να μπορούν να απολαύσουν το καρναβάλι. Τα ίδια δρομολόγια θα επιστρέφουν τον κόσμο περίπου μετά, όταν ολοκληρωθεί, κατά τις 8 η ώρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Και μου επιτρέψτε μου να πω βεβαίως κάτι. Μία αφιέρωση να κάνω στην Κάλια για το καρναβάλι και ελπίζω να είναι του χρόνου μαζί μας. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αλεξάκη.